Σήμερα παρακολουθούμε μαζί την τελευταία ημέρα της άσκησης ενίοχος 2018. Η άσκηση ενίοχος 2018 αλλά και η άσκηση ενίοχος γενικότερα χρόνο με το χρόνο γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, με περισσότερες συμμετοχές, με περισσότερα κράτη, με περισσότερα αεροσκάφη, διαφορετικούς τύπους και ουσιαστικά μετατρέπεται σε μία από τις σημαντικότερες ασκήσεις παγκόσμια. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας ότι είναι ίσως η πρώτη άσκηση που βλέπουμε ότι δεν συμμετέχουν μόνο συμμαχικές χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, αλλά συμμετέχουν χώρες από όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει δημιουργήσει και θα συνεχίσει να ισχυροποιεί πολύ ισχυρούς διμερείς δεσμούς αμυντικούς που μαζί χτίζουμε αυτό το μεγάλο άξονα σταθερότητος προς τα βόρεια με τις βαλκανικές χώρες, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προς τα νότια με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Αίγυπτο, την Ιορδανία αργότερα και άλλες. Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, την ηγεσία και τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και τις μηνύτες για την πράγματι άριστη οργάνωση της άσκησης. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα Γενικά Επιτελεία, το ΓΕΘΑΠΟ για τον συντονισμό, αλλά και τα Γενικά Επιτελεία Στρατού και Ναυτικού για τον συντονισμό σε αυτή την άσκηση που απέδειξε ότι η Ελλάδα και λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων μπορεί να αποτελέσει το κέντρο της στρατιωτικής αεροπορικής εκπαίδευσης. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να είμαι σε θέση να ανακοινώσουμε πλέον τη δημιουργία στην Πελοπόννησο του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού στρατιωτικού κέντρου πολεμικής αεροπορίας με καλεσμένους πολεμικές αεροπορίες συμμαχικών και φίλων χωρών. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, τους πρέσβεις και βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κάλυψη αυτής της άσκησης.